Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Νίκο Νικολετάκη. Αλλάζουμε θέμα τώρα, γιατί έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας της Φέης Μπακογιώργου. Καταρχάς, έχουμε μία διακοπή της δίκης για την 22 Οκτωβρίου. Νίκο, καλησπέρα, σε βλέπουμε. Είσαι στο σημείο στο οποίο ουσιαστικά βρέθηκε και μεταφέρθηκε νεκρή η Άττικη Φέη και είσαι με ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο είναι μάρτυρας, ουσιαστικός μάρτυρας, και έχει κληθεί και στο δικαστήριο προκειμένου να μας πει, να πει μάλλον στους δικαστές και στους ενόρκους, το τι ακριβώς συνέβαινε. Καλησπέρα λοιπόν, σε ακούμε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο διάδρομο της πολυκατοικίας, στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου στην Κυψέλη, εκεί όπου ζούσε ένα μαρτύριο η Φέη Μπακογιώργου, με κατηγορούμενες, τη σπιτονικοκυρά, τη μητέρα της και την κόρη της. Έχω δίπλα μου την Θάλια, η οποία αποφάσισε να μιλήσει στις κάμερες χωρίς να κρύβει το πρόσωπό της και να μας περιγράψει τις στιγμές τρόμου που έζησε η Φέη. Ένα πράγμα θα σας πω χαρακτηριστικά. Μου έλεγε ότι το ασανσέρ που βλέπετε εδώ το χρησιμοποιούσε μονίμως η Φέη, διότι ήταν τόσο αδύναμη για να μπορέσει να ανεβεί από τις σκάλες στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το διαμέρισμα. Μπορώ να δώσω το λόγο στην ίδια να μας πει περισσότερα. Θάλια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ήθελα να σας δείξω ότι εδώ ακριβώς από πάνω υπάρχει μια κάμερα που δείχνει τον ασανσέρ. Άλλη μια κάμερα έχω ακριβώς πάνω από την πόρτα. Οπότε βλέπουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από την πολυκατοικία. Και ήθελα να σας δείξω και αυτό το κουτί εδώ. Σε αυτό το κουτί φύλαγε η γιαγιά τις γόπες που έβρισκε στον δρόμο. Όταν λέμε γιαγιά, εννοούμε μία ηλικιωμένη, η οποία βρέθηκε νεκρή και ο θάνατός της θεωρείται ακόμα διευκρίνιστος. Δηλαδή, ο Χάρης Βεραμών π.χ. έχει πει ευθέως, ο ερευνητής που έψαξε την υπόθεση, ότι πρόκειται για δολοφονία. Να σας πει περισσότερα όμως και για το τι άκουγε η μάρτυρας. Άκουγα φωνές, κλάματα, άκουγα και τη σπιτονοκυρά να χτυπάει και τις δύο. Την Φέη δεν μπορούσα να πω ότι την άκουγα συνέχεια. Τη γιαγιά όμως την είχα ακούσει. Σταμάτα να με χτυπάς άλλο και δεν μπορώ. Η κουβέντα της παγώνας, της σπιτονοκυράς, τέλος πάντων, ήταν ότι με κάνεις ρεζίλη και θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς. Θα σε σκοτώσω και τις έβριζα. Τις έβριζα όμως πάρα πολύ άσχημα. Μισό λεπτό, Θάλια, αυτό το οποίο μας λες, μισό λεπτό, Θάλια μου, μισό λεπτό, γιατί αυτό το οποίο λες είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Εσύ λοιπόν είσαι αυτή κοσμάρτης και γι' αυτό το λόγο έχεις κληθεί και στο δικαστήριο και μας λες ότι για αυτή τη γιαγιά, η οποία δεν ξέρουμε από τι έχει καταλήξει ακόμα και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά υπάρχουν διάφορες υπόνοιες, υπάρχουν οι έρευνες τις οποίες κάνει ο κύριος Βεραμών και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει υλικό το οποίο έχει συλλέγει και έχει κατατεθεί εκεί που πρέπει να κατατεθεί. Ότι άκουγες εσύ λοιπόν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα να φωνάζει και να υφίσταται ουσιαστικά βασανιστήρια. Αυτό μας λες. Ναι, σωστά. Τα άκουγα καθαρά. Ήτανε, και γενικά το διαμέρισμά μου ήταν ακριβώς από πάνω από το δικό της, οπότε άκουγα. Ήτανε λες και τα είχα στο δικό μου το σπίτι. Όσο αφορά τη γιαγιά, η γιαγιά ήταν απεριποίητη και μονίμως χτυπημένη. Την έβλεπα μονίμως χτυπημένη. Είχε γάζες στο μάτι, στο χέρι, στο κεφάλι πολλές φορές. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όμως ότι και καλοκαίρι και χειμώνα ήταν με ένα κουστούμι. Αυτό λοιπόν το κουστούμι ήταν αντρικό και πάρα πολύ μεγάλο που τη φορούσε. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο λοιπόν τη φορούσε το συγκεκριμένο το κουστούμι. Όσο αφορά την Φέη την έβλεπα. Είμαι μια πιτζάμα άσπρη που είχε πάνω ροζ σημάδια. Είμαι σολτσάκι με κοντή μπλούζα. Φαίνονταν χτυπημένη. Ναι. Πάλι το ίδιο και τη Φέη και στο κεφάλι και στο μάτι, στα πόδια πάρα πολλά σημάδια. Και τελευταία είχα δει σημάδια στην κοιλιά. Και τα είχα δει αυτά γιατί φόραγε μια πάρα πολύ κοντή μπλούζα. Οπότε τα σημάδια τη ήταν πάρα πολύ εμφανή. Είχε ζητήσει βοήθεια, είχε ρωτήσει μάλλον για βοήθεια η Θάλια, αλλά θα μας πει τι απάντηση πήρε. Είχα ρωτήσει και τη γιαγιά και τη Φέη. Η Φέη απλά είχε γυρίσει και με είχε κοιτάξει. Όσο αφορά την απάντηση της γιαγιάς, μου είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω και δεν ήθελε να πει κάτι. Όταν έβλεπες τη Φέη, Θάλια μου, όταν έβλεπες τη Φέη, μας είπες λοιπόν ότι την έβλεπες αυτή την άτυχη κοπέλα. Δεν ξέρω πότε είναι την τελευταία φορά που την είδες πριν επέλθε το μοιραίο, δηλαδή πριν βρεθεί νεκρή. Πριν εξαφανιστεί βασικά ένα τρίμηνο, τετράμηνο, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Ήτανε κάτι το οποίο σε ανησυχούσε στην όψη της, στην εικόνα της, στην εμφάνισή της. Ναι, και για τις δύο και για αυτό.
αυτό ήθελα να μάθω περισσότερα και γι' αυτό είπα να μπω στο διαμέρισμά της για να δω αν μπορώ να μάθω ή να καταλάβω πάνω κάτω τι γίνεται. Είχε δει κάποια πράγματα στο διαμέρισμα της σπίτων οικοκυράς. Θα μας τα μεταφέρει ήδη. Ναι, ναι, τι είχε δει. Λίγο πριν πω στο σπίτι της, λοιπόν, είχε γίνει ένας επληκτισμός και έτσι θεώρησε ότι θα έπρεπε ουσιαστικά να τη ζητήσω συγγνώμη και να καταφέρω να μπω στο διαμέρισμά της. Είχα μπει. Το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με το που μπήκα στο σπίτι ήταν ένας διάδρομος. Είχε άναβε και καντήλι, τώρα είχε εικόνες και δεν ξέρω και ποιο λόγο δεν είχε αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Και είχα μπει για λίγα δευτερόλεπτα στο δωμάτιο των παιδιών. Είχα δει το κρεβάτι, την ντουλάπα, ένα καροτσάκι με ένα μωρό και ένα μωρό που ήταν ουσιαστικά στο παράθυρο. Δεν έκατσα πολύ μέσα στο δωμάτιο, γιατί ήρθε η σπίτι νοικοκύρα και με ρώτησε τι κάνω εκεί και της είπα ότι να δω λίγο τα παιδιά. Βγήκαμε έξω, πήγαμε στο βάθος που είναι το σαλόνι. Ήταν εκεί η σπίτι νοικοκύρα, η μαμά της Φέης, την Κατέρινα δεν την είχα δει εκεί. Μετά από δύο... Αδερφή δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 2-3 λεπτά ανέβηκε η Φέη πάνω στο σπίτι και κρατούσε ένα μπουκάλι κοκακόλα και πάμπερς. Δεν την άφησε βέβαια τη Φέη να κάτσει μαζί μας. Της είπε να πέμε στο δωμάτιο. Μετά σηκώθηκα και έφυγα. Επειδή είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, από ένα σημείο και μετά η σπιτονοικοκυρά, η κατηγορούμενη, η βασική κατηγορούμενη στην υπόθεση, της είχε πει ότι δεν θέλει να εμπλέκεται καθόλου στα θέματα αυτά. Να μην ανακατεύομαι, γιατί θα βρω τον πελά μου. Α, σε έχει απειλήσει κιόλας, δηλαδή, σπιτονοικοκυρά, η βασική κατηγορούμενη, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει δικηγόρο ακόμα και γι' αυτό το λόγο διακόπτονται διαρκώς οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Σε είχε απειλήσει, σου είχε πει μην ασχολείσαι γιατί θα βρεις τον πελά σου. Εκτός από εσένα, αγαπημένη μου Θάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία λες. Και καλά κάνεις και τα λες. Καλά κάνεις και τα λες γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να αφυπνίζουμε και σε βλέπω ότι είσαι ένα πολύ ευαισθητοποιημένο. Από την αρχή τα έλεγα. Το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι ένα πολύ... Ειδοποιήσατε ποτέ τις αρχές για αυτά τα οποία ακούγατε? Ναι, δύο φορές είχαν έρθει εδώ, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι. Την πρώτη φορά λοιπόν που ήρθανε δεν είχαν ανοίξει την πόρτα. Τη δεύτερη φορά είχε ανοίξει η μαμά της Φέης την πόρτα και της είχε πει ότι μένει μόνη της στο διαμέρισμα και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και οι φωνές δεν ήξερα από πού ακουγόντουσαν. Άρα είναι αυτό το οποίο λέμε, γιατί πολλές φορές τα ρίχνουμε στους γείτονες. Αυτό το κουτί εδώ, το είχε ξεκινήσει ακριβώς η Θάλια να το περιγράφει στην αρχή. Μας είπε για ένα πράγμα το οποίο συνέβη εδώ. Έκρυβε η γιαγιά κάποια τσιγάρα, γόπες ουσιαστικά. Θα μας πει λοιπόν το τι ακριβώς συνέβη όταν το αποκάλυψε στη σπιτονοικοκυρά. Όντως την είχα δει να κρύβει γόπες. Τέλος πάντων, έπιασα τη σπιτονοικοκυρά και τη ρώτησα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, είτε φαγητό, είτε χρήματα, οτιδήποτε. Γιατί τις έβλεπα και τις δύο ταλαιπωρημένες. Γύρισε, με κοίταξε και μου είπε ότι έχουν τα πάντα. Αυτό έγινε το μεσημεράκι. Το βραδάκι μπήκε η γιαγιά στην πολυκατοικία. Ήμουν ακριβώς σε αυτό το σημείο, την είδα, έκανα μία παύση. Την άφησα να ανέβει με τον ασανσέρ, μπήκε στον ασανσέρ και ανέβηκα από τα συγκεκριμένα τα σκαλιά για να δω τι θα γίνει. Με το που μπήκε μέσα στο σπίτι, άκουσα και να τη βρίζει και να τη χτυπάει. Έκατσα 2-3 λεπτάκια. Τι έλεγε? Με κάνεις ρεζίλη και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Σε μία ηλικιωμένη γυναίκα λοιπόν συμπεριφερόταν... Της είχα χτυπήσει παρόλα αυτά. Συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο σπιτονοικοκύρα. Της είχα χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα. Σωστά. Της είχα χτυπήσει 2-3 φορές την πόρτα και για να μου ανοίξει και για να σταματήσει όλο αυτό που γινόταν. Δεν μου την άνοιξε την πόρτα ποτέ. Μετά είχε σταματήσει να μου μιλάει. Την είχα δει μετά από λίγο καιρό σε ένα κατάστημα που είχα κατέβει πιο κάτι, τέλος πάντων. Είχε περάσει με τη μαμά, με την αδερφή της Φέης. Είχε μπει μέσα στο κατάστημα και είχε πει στην ιδιοκτήτρια ότι να με βγάλει έξω. Ναι. Η ιδιοκτήτρια παρόλα αυτά γύρισε και της είπε ότι αυτή που πρέπει να βγει έξω είσαι εσύ. Ήτανε πολύ... Εδώ πέρα βλέπουμε, Θανάση και Θάνο, ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν και ευικοαώτα και αυτοί οι ΚΟΑ. Αυτοί και οι μάρτυρες και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κινητοποίησαν τις αρχές όπως έκανε η κυρία Θάλια, η αγαπημένη Θάλια. Αλλά... Δύο φορές λέει πήγε η αστυνομία όμως, αλλά... δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Ενδεχομένως, αν υπήρχαν και άλλοι σαν τη Θάλια, η Φέη σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί αυτό το κοριτσάκι βάσει κατηγορητηρίου, δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη και το βούλευμα το οποίο έχει εκδοθεί, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε με έναν τρόπο ο οποίος είναι σκληρός. Και μόνο δολοφονήθηκε,
αλλά την τυλίξανε και σε κουβέρτα και τη μεταφέρανε, γιατί προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές και να πούνε ότι ο θάνατος ήταν παθολογικός. Βλέπετε τώρα τι βγαίνουν και λένε οι μάρτυρες. Την πέταξαν 500 μέτρα από 500 εδώ. Η οδός τύχης που την έβγαλαν είναι 500 μέτρα. Ας ψάξουν και το θάνατο της γιαγιάς, έστω και καθυστερημένα. Λοιπόν. Επίσης, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι, Θαλιά μου. Και το σταματάμε. Ήθελα να ρωτήσω πώς αυτή η γυναίκα έκανε τόσο, γιατί είχε ξαπατήσει κόσμο. Πώς το έκανε μόνη της χωρίς να υπάρχει κάποια βοήθεια από κάποιου δικηγόρου. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα. Εύστοχο το ερώτημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπημένοι. Και δεύτερον, έλεγε ότι ήταν δικηγόρος. Το ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε αναδείξει. Αγαπημένη μου Θάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος το οποίο έχεις, την παρησία την οποία έχεις να μας πεις αυτά τα πράγματα δημόσια. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Νικολετάκη για την αυτοψία και το ρεπορτάζ. Θα την παρακολουθήσουμε τη δίκη. Είπαμε 22 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί, αν διεξαχθεί τελικά, και ξεκίνησε επιτέλους αυτή η δίκη.